σας, είμαι η Κατερίνα, καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εύκολη πίτα. Μια πίτα που είναι τέλεια και για ορεκτικό σε γιορτινό τραπέζι. Μια πίτα με γλυκιά κολοκύθα. Η πίτα αυτή μπορεί να γίνει χωρίς φύλλο, εμείς έτσι θα την κάνουμε, αλλά τη γέμιση μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, κάλλιστα αν δεν βάλετε αλεύρι φυσικά στο χυλό, να την φτιάξετε σε ένα φύλλο κρούστας. Εμείς σήμερα θα την κάνουμε χωρίς φύλλο και πάμε να δούμε τα υλικά. Τα υλικά θα προσέξετε ότι έχω βάλει σταφίδες. Ήθελα να κάνω έτσι μια γιορτινή προσθήκη, γιατί τη φτιάχνω εορταστικές ημέρες, αλλά εάν δεν θέλετε να βάλετε σταφίδες, φυσικά μπορείτε να τις παραλείψετε. Επίσης, για κάποια παραπάνω αντίθεση, θα μπορούσατε σε ένα γιορτινό τραπέζι να προσθέσετε και κάποιο αλατικό. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ανακατέψω τα υλικά. Θα βάλω πρώτα την κολοκύθα, την γλυκιά κολοκύθα, την κίτρινη. Εάν δεν θέλετε να βάλετε το πράσινο κολοκυθάκι, φυσικά μπορεί να γίνει μόνο με πορτοκαλί κολοκύθα. Απλά εγώ το είχα και επειδή ταιριάζει θα το χρησιμοποιήσω. Έχω αλατίσει ελαφρά πιο πριν για να βγάλουν τυχόν υγρά και τώρα θα βάλω λίγο ακόμα αλατάκι και θα βάλω μέσα και το κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμύδι βάζω και δυόσμο. Στην καλοκαιρινή μου συνταγή, συνήθως που είναι δηλαδή με πράσινο κολοκύθι, βάζω και μπόλικο άνηθο, αλλά σε αυτήν εδώ δεν τον χρησιμοποιώ. Με ένα πιρούνι θρηματίζω τη φέτα και το ανθότυρο. Πρώτα βάζω τη φέτα και στη συνέχεια το ανθό. Δεν έχει σημασία βέβαια με ποια σειρά θα τα βάλετε. Θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε και κάποιο άλλο μαλακό τυρί που σας αρέσει. Κρεμμόδες ή πιο ξινό. Αυτό εδώ είναι φρέσκο ανθότυρο από την Κρήτη. Έχει φανταστική γεύση και το χρησιμοποιώ πολύ στις πίτες μου. Τρώγεται πάρα πολύ ωραία φυσικά και φρέσκο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλω τώρα λίγο πιπέρι. Πιπέρι βάζετε κατά βούληση. Και λίγο ελαιόλαδο. Και ανακατεύω. Τώρα στο αλεύρι θα προσθέσω αλάτι και το baking powder. Και θα ανακατέψω. Σε ένα μπολ χτυπάω τα αυγά. Είναι δύο μεγάλα αυγά. Και θα τα προσθέσω στο μείγμα. Ανακατεύουμε και στη συνέχεια προσθέτουμε το γάλα. Και στη συνέχεια θα προσθέσουμε σταδιακά το αλεύρι μας. Προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε. Η επόμενη δόση και ανακατεύουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτόν τον φανταστικό χυλό. Αν χρειαστεί να προσθέσετε λίγο γάλα, να βάλετε λιγότερο αλεύρι, αυτό θα το δείτε λίγο και με το μάτι, έτσι, ανάλογα το κολοκύθι σας και την κολοκύθα σας και πόσα υγρά έχει. Είναι λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Και τώρα προαιρετικά, όπως σας είπα, θα προσθέσω τις σταφίδες. Σταφίδες μπορείτε να βάλετε περισσότερες, λιγότερες, ανάλογα το γούστο σας. Αυτού του είδους τις πίτες χωρίς φύλλο προτιμώ να τις ψήνω σε γυάλινο περίμαχο σκεύος για να ελέγχω καλύτερα το ψήσιμο. Επειδή όμως εδώ η ποσότητα είναι αρκετά μεγάλη και το σκεύος μου δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα χρησιμοποιήσω το μεγαλύτερο ταψί που έχω, που είναι 30x40, και θα το βάλω εδώ, γιατί είναι, όπως σας είπα, μεγάλη ποσότητα, δεν θέλω να μου βγει πάρα πολύ χοντρή και θα μπορέσω να την κόψω και σε περισσότερα κομμάτια για τους καλεσμένους μου. Λαδώνω το ταψί μου. Ασπαλίζω με φρικανιά. Το χτυπάω έτσι να πάει η φρικανιά παντού. Και στη συνέχεια αδειάζω το μείγμα μου στο ταψί. Μα δεν φαίνεται υπέροχη
Κοιτάξτε και τα χρώματα, δείτε και τις σταφίδες. Είναι πάρα πολύ ωραία πίτα. Στρώνουμε λοιπόν με μία σπάτουλα να πάει το μείγμα μας να ισομοιραστεί παντού στο ταψί. Τελευταία πινελιά, θα βάλω λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Και αν θέλετε τώρα να την κάνετε πιο αλμυρή, μπορείτε να βάλετε λίγο τυρί ακόμα, λίγη γραβιέρα, κάτι τέτοιο, ή απλά να πασπαλίσετε πάλι με λίγη φρυγανιά. Πάμε για φούρνο, τον έχω προθερμάνει στους 200 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσουμε μέχρι να πάρει πίτα μας ένα ωραίο χρώμα. Καλή μας επιτυχία! Η πίτα μου είναι έτοιμη. Στο δικό μου το φούρνο πήρε 45 λεπτά περίπου για να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα. Την πίτα μας την αφήσαμε και κρύωσε λίγο. Όπως βλέπετε εδώ ξεκολλάει μια χαρά από τα τυχώματα, που σημαίνει ότι έχει ψηθεί πολύ καλά και είναι έτοιμη. Και τώρα θα την κόψω σε ανάλογα κομμάτια. Δοκιμάσω λίγο και με τα φύλλα. Ψίχουλο δεν έμεινε. Συγκλονιστική η γεύση. Το πώς του πάει η σταφίδα δεν λέγεται. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω και λιγότερο αν θέλετε, αλλά πραγματικά η ένταση της σταφίδας σε αντίθεση με το τυρί, που δεν είναι όμως τόσο αλμυρό, είναι το κάτι άλλο. Είναι μια απίθανη πίτα. Ελπίζω να τη φτιάξετε, να την ευχαριστηθείτε, να τη βγάλετε σε γιορτινά τραπέζια, σε καλέσματα. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θα ενθουσιαστούν. Αυτή ήταν λοιπόν η συνταγή μας για σήμερα και αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μαγειρεύουμε παρεούλα από εδώ και μπρος. Μην ξεχνάτε να το μοιράζεστε το βίντεο και με φίλους σας αν σας άρεσε η συνταγή. Βρείτε με και στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο Pinterest για να τα λέμε και από εκεί. Όλες μου οι συνταγές βρίσκονται στο site μου, στο greekcookingbykaterina.com. Αυτές και πολλές ακόμα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε φανταστικά και αν βλέπετε το βίντεο γιορτινές μέρες που είναι, σας εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Από μένα πολλά φιλιά. Γεια σας!